Η ένταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας. Πάμε στο Σωτήρη Δανέζη στη Σιμφερόπολη. Γιατί, Σωτήρη, πριν από λίγο είχαμε διαδήλωση εκεί στην περιοχή υπέρ της Ουκρανίας, που αναμένεται να δυναμητήσει την κατάσταση. Καλά μεσημέρι από την Κροχιερή στη Σιμφερόπολη, όπου έχουν τις πρώτες αντιδράσεις υπέρ του Κιέβου και κόντρα στις εξελίξεις που δρομολογούν οι τοπικές αρχές και η Μόσχα. Χθες το απόγευμα, αλλά και σήμερα, μερικές εκατοντάδες γυναίκες συγκεντρώθηκαν στην περιοχή των μουσουλμάνων Τατάρων, στο προάστιο Στρόγκανοφκα της Σιμφερόπολης, για να διαδηλώσουν κατά της παρουσίας του Ρωσικού στρατού στην Κρυμαία. Κρατώντας ουκρανικές σημαίες και μπαλόνια με τα χρώματα της Ουκρανίας, στάθηκαν στην άκρη του δρόμου και φώναζαν σε θύματα όπως «Η Κρυμαία είναι Ουκρανική», «Η Κρυμαία λέει όχι στον πόλεμο» και «Πούτιν, πάρε το στρατό σου και γύρισε σπίτι». Οι διαδηλώτριες λένε πως ανησυχούν για το μέλλον της Χερσονήσου, δεν συμφωνούν με τις κινήσεις του Κοινοβουλίου για ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία και θέλουν το μήνυμα στις δυνάμεις που, όπως λένε, πήραν την Κρυμαία, ότι δεν χρειάζονται τη βοήθεια ούτε την προστασία τους. Χθες άλλωστε ο ηγέτης των Τετάρων δήλωσε ότι θα μποϊκοτάρουν το δημοψήφισμα και αποκάλεσε τρελούς τους συναδέλφους του που πήραν αυτές τις αποφάσεις στο Κοινοβούλιο. Βέβαια, Σωτήρη, αυτή η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από όσα λένε στο Ρωσικό Κοινοβούλιο εκπρόσωποι της κυβέρνησης στην Κρυμαία που βρίσκονται εκεί. Είναι μια διαφορετική εικόνα από μια μερίδα του τοπικού πληθυσμού. Οι Τάταροι αντιπροσωπεύουν το 10 με 12% του πληθυσμού της Κρυμαίας. Είναι μουσουλμάνοι, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από την αρχή. Δεν θα ήθελαν να είναι η Κρυμαία μέρος της Ρωσίας και ο ηγέτης τους ήταν ξεκάθαρος. Θεωρεί ότι όλο αυτό είναι μια τρέλα η ένωση με την Ρωσική Ομοσπονδία και, όπως είπε χθες, δεν πρόκειται να αφήσει τους δικούς του ανθρώπους να ψηφίσουν σε αυτό το δημοψήφισμα. Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι τοπικές αρχές επιταχύνουν τις διαδικασίες για αυτό το δημοψήφισμα στις 16 Μαρτίου για την ένταξη της Κρυμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο χρόνος ήδη μετρά αντίστροφα, μένουν μόλις 9 μέρες για να αποφασίσει ο λαός της περιοχής την τύχη της Χερσονήσου. Το Κίεβο την ίδια ώρα φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να βάλει ό,τι εμπόδιο μπορεί στη διαδικασία. Ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής Βουλής είπε σήμερα ότι η Ουκρανική Εκλογική Επιτροπή, αν το λέω σωστά, δεν θα δώσει τις λίστες με τα ονόματα των ψηφοφόρων στην Κρυμαία, ώστε να μπλοκάρει τη διαδικασία του δημοψηφίσματος. Ήδη πάντως, Μαρία, έχουν γίνει και κάποιοι πρώτοι υπολογισμοί για το αν θα υπάρξει ναι στο δημοψήφισμα και ένωση της Κρυμαίας με τη Ρωσία. Λέγεται ότι στους πρώτους αυτούς οικονομικούς υπολογισμούς αυτή η ιστορία θα στοιχήσει στη Μόσχα όχι λιγότερο από 3 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ότι είναι οικονομικά δηλαδή ασύμφορη η προσάρτηση της Κρυμαίας στη Μόσχα. Σωτήρη Δανέζη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.